Ο κριτικός λαός δεν πρόκειται να κάτσει με σταυρωμένα χέρια. Θα συνεχίσουμε μέχρι τέλος. Λαϊκός ξεσηκωμός και σήμερα στο Ρέθυμνο. Αγροτοκτηνοτρόφοι από κάθε γωνιά του νομού στο πλαίσιο της παγκρίτιας κινητοποίησης ένωσαν τις δυνάμεις τους στο υποκατάληψη δασαρχείο, στέλνοντας νέο ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν διαπραγματεύονται αλλά απαιτούν την απόσυρση των δασικών χαρτών. Εν μέσω πανδημίας που μας βγάλαμε από τα σπίτια μας και από τα χωράφια μας, έχουν κύρια την ευθύνη για το ότι προκύψει. Σε σχέση με τον κορονοϊό, ήθελε η πολιτεία με ύπουλο τρόπο να περάσει τους νόμους που έχουν κάνει για την αρπαγή της γης μας. Οι εξοργισμένοι αγρότες μαζί με τα παιδιά τους καλούν τους βουλευτές του Ρεθύμνου να πάρουν ξεκάθαρη θέση, αλλιώς όπως λένε να παραιτηθούν. Στέλνω ένα μήνυμα στους βουλευτές του Ρεθύμνου. Αν νομίζουν ότι θα κλείσει το δικό μου σπίτι και θα είναι το δικό των ανοιχτό, τον τα έχουν κακά διαβάσει. Θέλω να είναι μαζί μας, θέλω να τοποθετηθούν, να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Αν δεν μπορούν να λύσουν το ζήτημα, σαν πατριώτες, να παραιτηθούν από τη θέση των για να είμαστε όλοι καλά. Η δική μας γενιά θα συνεχίσει τον αγώνα αυτών μέχρι να αποσυρθούν τελείως οι δασικοί χάρτες. Οι χιλιάδες συγκεντρωμένοι στο δασαρχείο συναντήθηκαν καθοδόν με το μεγάλο κομβόι των αγροτών από το Μυλοπόταμο και διασχίζοντας με τα τρακτέρ, τα αγροτικά οχήματα και τα γεωργαλίδικα άλογα όλη την πόλη, έφτασαν στην πλατεία έξω από την αντιπεριφέρεια, η οποία τελεί σε συμβολική κατάληψη. Επίσης κλειστές για το κοινό ήταν σήμερα και οι υπηρεσίες των Δήμων αλλά και της εφορίας. Αυτή η γη ανήκει σε εμάς και στις επόμενες γενιές που έρχονται. Αυτός ο τόπος είναι εμάς και ανήκει σε επόμενες γενιές. Έχουμε λοιπόν και εμείς χρέος να το διαφυλάξουμε. Δεν θα χαριστούμε και δεν χαρίστουμε. Εάν δεν πάρουν πίσω αυτά που ζητάμε, ο πόλεμος θα ξεκινήσει σύντομα. Με αφορμή τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τους δασικούς χάρτες αλλά και εν όψη της καθόδου στην Κρήτη του Υπουργού Περιβάλλοντος, οι αγρότες διαμηνύουν πως ο αγώνας τους δεν θα έχει τέλος, ενώ στο πλευρό τους βρίσκεται και η περιφέρεια Κρήτης. Επιχειρείται η μεγαλύτερη αλλαγή κρίσης γης στην ιστορία. Με παράλογο, γελίο πολλές φορές τρόπο, χαρακτηρίζοντας λιμάνια, δρόμους και εκκλησίες ως δάση, αποδείχθηκε επίσημα και για μια ακόμη φορά ότι για κάθε λογική εξουσία Ελλάδα δεν είναι παρά μόνο η Αθήνα. Η περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να στηρίζει αυτή την προσπάθεια, γιατί ο αγώνας, όπως είπα προηγουμένως, είναι και δίκαιος και έτοιμος. Και θέλω να ξέρετε ότι κανείς έτοιμος αγώνας δεν πάει χαμένος. Αντίστοιχο το σκηνικό και στα Χανιά. Η προσυγκέντρωση έγινε στον κόμβο Μουρνιών, ενώ υποκατάληψη τελεί και η δασική υπηρεσία του νομού. Το παρόν στη συγκέντρωση έδωσαν και αυτοδιοικητικοί. Αφήσουμε ξένα στοιχεία να μας διασπάσουν. Έχουν τους μηχανισμούς, είπαμε, έχουν τους τρόπους να μας διασπάσουν. Εμείς να κοιτάμε το στόχο και όταν δεν βγάζουμε τα μάτια μας από το στόχο, σίγουρα δεν θα παρεκκλίνουμε από την πορεία μας. Και εμείς ως Δήμος έχουμε και εμείς δικές μας εκτάσεις, ιδιόκτητες, οι οποίες έχουν αντίστοιχους χαρακτηρισμούς, είναι να αποτυπωθούν σε κάποιες νομοθετικού χαρακτήρα διατάξεις για να μπορούν να πάρουν σάρκα και οστά. Οι αγρότες των Χανίων προχώρησαν το μεσημέρι σε μηχανοκίνητη πορεία προς την αντιπεριφέρεια.